ζούμε σε μία πρωτόγνωρη πολιτική κατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ξέρετε ότι η Δημοτική Αρχή πλέον δεν έχει την πλειοψηφία και επομένως, όπως αν θέλετε θα σας αναλύσω και αργότερα, εναπόκειται πια πληρέστατη ευθύνη στον κάθε έναν ξεχωριστά από τις 33. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Αιγιάλιας έδωσε το στίγμα του στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την αποχώρηση της Βασιλικής Ψυχράμη και της παράταξής της από το σχήμα της Δημοτικής Αρχής. Συνεδρίαση ισορροπιών και προσπάθειας για συνένεση, από την οποία όμως δεν έλειψαν και οι αιχμές. Αυτό που εγώ έχω ζήσει από αυτήν την 9-μηνη συνεργασία με τον ίδιο είναι ότι κάνει ό,τι μπορεί για να παίρνουν τις δουλειές άνθρωποι εκτός Αιγιάλιας. Και έχω συγκεκριμένα στοιχεία. Όποιος θέλει να πει ό,τι θέλει να πει, να το πει με ημερομηνία, πράξη και επετειότητα. Όλα τα άλλα δεν τα ακούει κανείς. Από την πλευρά του Δημάρχου, η πρώτη υποχώρηση έγινε για την αίθουσα διεξαγωγής της συνεδρίασης, αφού ήταν ορατό το ενδεχόμενο να μην προσέλθει σύσσωμη αντιπολίτευση αν παρέμενε στην αρχική του απόφαση. Εχμές για τη σύμπλευση Καλογερόπουλου Ψυχράμη, που τελικά οδηγήθηκε σε ναυάγιο, άφησε και ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Χρήστος Γούτος. Αντί να δεχτείτε το χέρι βοηθείας της μεγαλύτερης δημοτικής παράταξης στην Αιγιάλια, φροντίσατε ακαταλαβίστηκα για μένα, θα έλεγα, να προσπαθήσετε με κάθε τρόπο να μας αποκλείσετε από όλες τις επιτροπές. Μπορεί να έχουν γίνει λάθη. Όπως για παράδειγμα στο θέμα των επιτροπών. Αγαπητέ κύριε Γούτο, με ειλικρίνεια θα σας πω. Ήταν αποτέλεσμα αυτών που φαντάζεστε, που μπορεί να έγιναν και λάθη. Τα οποία τώρα υπάρχει και η δυνατότητα να τα διορθώσουμε. Στη συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ δεν πέρασε, προς έκπληξη της Δημοτικής Αρχής, το θέμα για την χάρτα του εθελοντισμού, με τη Βασιλική Ψυχράμη και τον Χρήστο Γούτο να το καταψηφίζουν.